Public School, άσκηση 2, σελίδα 136, μελετώντας τη δεκαδική μορφή ρητών αριθμών. Βρες την κλασματική μορφή των ρητών αριθμών, οι οποίοι όπως βλέπουμε μας δίνονται στη δεκαδική μορφή τους. Ο πρώτος δεκαδικός ο οποίος μας έχει δοθεί είναι το 57,92. Πώς μπορούμε εμείς, παιδιά, πάρα πολύ εύκολα έναν δεκαδικό αριθμό να τον μετατρέψουμε σε κλάσμα, όταν εδώ έχουμε δεκαδικό αριθμό 56,92. Δεν μπορούμε πολύ εύκολα να τον μετατρέψουμε σε ένα κλάσμα με παρονομαστή μία δύναμη του 10. Αυτή τη μετατροπή πώς την κάνουμε? Γράφουμε τον αριθμό στον αριθμητή του κλάσματος χωρίς την υποδιαστολή, 57, λοιπόν, 92, 5792, και για παρονομαστή γνωρίζουμε ότι βάζουμε το 1 και όσα μηδενικά, όσα και τα δεκαδικά ψηφία του δεκαδικού αριθμού. 1, λοιπόν, 2 είναι τα δεκαδικά ψηφία, άρα 2 θα είναι και τα μηδενικά του παρονομαστή. Είναι, ξαναλέω, η μετατροπή ενός δεκαδικού αριθμού σε ένα κλάσμα με παρονομαστή το 100, σε δεκαδικό κλάσμα. Την έχουμε δει αναλυτικά σε προηγούμενα κεφάλαια. Άρα, λοιπόν, για να κάνω εγώ αυτήν εδώ την μετατροπή, θυμάμαι πώς μετατρέπω ένα κλάσμα σε ένα δεκαδικό αριθμό σε δεκαδικό κλάσμα και πολύ απλά την κάνω. Γράφω τον αριθμό όσο έχει και για παρονομαστή το 100 με όσα δεκαδικά ψηφία έχει το κλάσμα μου και τόσα μηδενικά βάζω στον παρονομαστή μου. Άρα, λοιπόν, αυτό σε κλασματική μορφή είναι ίσο με 5.792 εκατοστά. Και αν θέλω εγώ τώρα να απλοποιήσω το κλάσμα μου αυτό, τι παρατηρώ? Παρατηρώ ότι και αριθμητής και παρονομαστής διαιρούνται με το 4. Εάν λοιπόν κάνω τη διαίρεση 5.792 δια 4, θα πάρω 1.448 και το 100 δια 4 θα μου δώσει 25. 1.448, 25, είναι η κλασματική μορφή του πρώτου αριθμού. Πολύ ωραία, λοιπόν. Πάμε στον δεύτερο αριθμό, τον Β. Έχουμε πάλι έναν δεκαδικό αριθμό, αλλά εδώ τι παρατηρούμε, παιδιά? Πάνω από το 8 έχει μια παύλα. Έχουμε, λοιπόν, έναν περιοδικό δεκαδικό αριθμό. Ουσιαστικά, δηλαδή, ο αριθμός αυτός, εάν τον συμβολήσουμε με Χ, με τι είναι ίσος, παιδιά? Εάν πούμε, λοιπόν, θέτω Χ να είναι ίσο με 2,8, αλλά το 8 από πάνω έχει μια παύλα, έχουμε δηλαδή ουσιαστικά τον δεκαδικό περιοδικό αριθμό, στον οποίο το ψηφίο 8, το δεκαδικό ψηφίο 8, επαναλαμβάνεται συνεχώς. Άρα, λοιπόν, το Χ είναι ίσο με 2,8, 8, 8, 8 κτλ. Θέλουμε τώρα εμείς να βρούμε την κλασματική μορφή. Θα δουλέψουμε όπως δουλέψαμε και στην εφαρμογή του κεφαλαίου αυτού. Εδώ τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι επαναλαμβάνεται ένα δεκαδικό ψηφίο. Θέλουμε εμείς με κάποιο τρόπο αυτό το 2,88888 να το γράψουμε έτσι ώστε να διώξουμε αυτή την περιοδικότητα. Και αυτό θα το καταφέρουμε επειδή εδώ έχουμε ένα δεκαδικό ψηφίο το οποίο επαναλαμβάνεται, εάν πολλαπλασιάσουμε επί 10 αυτό το οποίο έχουμε γράψει εδώ. Αυτή την εξίσωση θα λέγαμε, ότι το χ είναι ίσο με 2,88888. Εάν λοιπόν πολλαπλασιάσουμε με 10, τι θα πάρουμε? 10 επί χ να είναι ίσο με 10 επί 2,88888. Δηλαδή, το 10 επί χ με τι είναι ίσο? Όταν πολλαπλασιάζω έναν δεκαδικό αριθμό με το 10, μετακινώ την υποδιαστολή μία θέση προς τα δεξιά. Άρα, λοιπόν, για μένα θα προκύψει τώρα 28,8888 κτλ. Μπορώ εγώ, λοιπόν, τώρα αυτό το 28, όλα τα οχτάρια να το γράψω σαν άθροισμα δύο αριθμών, όπου ένας ο αριθμός μου θα είναι το χ, θα είναι το 2,888 που είχα γράψει στην αρχή. Πολύ εύκολα, λοιπόν. Τι κάνω? Γράφω ότι το 10 χ που βρήκα, το 28,88888, με τι είναι ίσο, παιδιά? Δεν είναι ίσο με 26 συν 2,8888. 888.
Ουσιαστικά από αυτό εδώ που βρίσκω πάω και αφαιρώ το 2,8 όλα τα οχτάρια έτσι για να βρω τι ακέραιο μέρος θα μου δώσει. Μου δίνει λοιπόν το 26 συν τον περιοδικό δεκαδικό αριθμό μου. Άρα αυτό πώς γράφεται παιδιά, 10 χ να είναι ίσο με 26 συν. Ο περιοδικός δεκαδικός αριθμός μου όμως τον συμβόλησα εγώ, τον έθεσα ίσο με χ. Συν χ λοιπόν. Άρα λοιπόν από εδώ τι θα έχουμε, 10 χ μείον χ, φέρνω το χ το πάω στο πρώτο μέλος, άρα του αλλάζω πρόσημο, να είναι ίσο με 26. Και αφού λοιπόν είναι ίσο με 26, από εδώ τι θα προκύψει, 10 σοκολάτες μείον μία σοκολάτα, 10 χ μείον χ, θα μου δώσει 9 χ, να είναι ίσο με 26, συνεπώς, το χ που ψάχνω, ο περιοδικός δεκαδικός μου αριθμός, είναι ίσως με 26 ένατα. Άρα από εδώ τι παίρνω, ότι το 2,8, 2,8 με το 8 πάνω παύλα, έτσι, μιλάμε για περιοδικό δεκαδικό αριθμό, είναι ίσως σε κλασματική μορφή με 26 ένατα. Έτσι λοιπόν μετατρέπω, βρίσκω την κλασματική μορφή ενός περιοδικού δεκαδικού αριθμού. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τα επόμενα ερωτήματα. Στο επόμενο ερώτημα μας δίνει τον περιοδικό πάλι δεκαδικό αριθμό στο ερώτημα Γ, ο οποίος είναι το 3,83. Για να πάμε να το υπολογίσουμε και αυτό. Θέτω λοιπόν έστω χ να είναι ο περιοδικός αυτός δεκαδικός αριθμός. 3 δηλαδή, 83, 83, 83, έτσι, αυτό επαναλαμβάνεται συνεχώς. Άρα λοιπόν εγώ από εδώ τι θα πάρω παιδιά, θα έχω ότι εδώ σε αυτόν τον περιοδικό δεκαδικό αριθμό βλέπω ότι επαναλαμβάνονται δύο δεκαδικά ψηφία. Επαναλαμβάνεται συνεχώς το 83. Συνεπώς, αντί να πολλαπλασιάσω εδώ με το 10 πρώτο και δεύτερο μέλος, θα πολλαπλασιάσω με το 100. Και τι θα μου προκύψει, 100 χ να είναι ίσο με 100 επί τον αριθμό αυτών. Όταν πολλαπλασιάζω κάτι με το 100, ουσιαστικά τι κάνω παιδιά, θα πρέπει να πάρω και να μετακινήσω αυτήν εδώ την υποδιαστολή, αφού πολλαπλασιάζω με το 100, δύο θέσεις προς τα δεξιά. Άρα λοιπόν αυτό θα είναι ίσο με 383,83 κτλ. Πολλαπλασιάζω εδώ με το 100, γιατί αν πολλαπλασιάζα με το 10, πού θα πήγαινα, θα πήγαινα 38,38,38,38. Χάνω δηλαδή την περιοδικότητα την οποία έχω εξ αρχής, που είναι ότι το 83 επαναλαμβάνεται. Ωραία λοιπόν. Τώρα όμως έτσι όπως το έγραψα, δεν βλέπω πολύ εύκολα αυτός εδώ ο δεκαδικός περιοδικός αριθμός πώς πάει σε 2. Θέλω να τον σπάσω σε ένα ακέραιο μέρος και το δεκαδικό και το δεύτερος αριθμός να είναι ένας δεκαδικός, ο οποίος ποιος να είναι, ο χ. Άρα από εδώ τι προκύπτει παιδιά, 100 χ, να είναι ίσο με τι, δεν είναι ίσο με 380 συν 3,83. Έχω 383,8383. Αν εγώ πάω και βγάλω τα 3,83,83, τι θα μου μείνει, το ακέραιο 380. Πολύ απλά λοιπόν. Άρα από εδώ τι θα πάρω, 100 χ να είναι ίσο με 380 συν. Αυτό το 3,83,83 είναι ο δεκαδικός περιοδικός μου αριθμός. Είναι δηλαδή το χ. Συν χ λοιπόν. Λύνω λοιπόν την εξίσωση αυτή. Θα έχω στο πρώτο μέλος 100 χ μείον χ να είναι ίσο με 380, δηλαδή 100 σοκολάτες μείον μία σοκολάτα, πόσες σοκολάτες θα μου μείνουν, 99 χ να είναι ίσο με 380, συνεπώς το χ το οποίο ψάχνω είναι ίσο με 380 ενενικοστά ένατα, 380 διά 99. Πολύ απλά λοιπόν βρίσκω την κλασματική μορφή του περιοδικού δεκαδικού αριθμού, τι κάνοντας, θέτοντας τον έως χ, θέτω λοιπόν ότι αυτός είναι ίσως με χ και κατόπιν πολλαπλασιάζω, αφού εδώ έχω δύο δεκαδικά ψηφία να επαναλαμβάνονται, πολλαπλασιάζω με το 100 για να βρω μια τιμή την οποία μπορώ να την σπάσω σε ένα άθροισμα ακέραιου αριθμού και του δεκαδικού περιοδικού αριθμού που είχα στην αρχή. Το ίδιο ακριβώς που κάναμε και στο ερώτημα Β.
Τώρα, συνεχίζοντας, εάν πάμε λοιπόν, παιδιά, στο επόμενο ερώτημα, πάλι βλέπουμε ότι έχουμε να κάνουμε με έναν περιοδικό, πάλι δεκαδικό αριθμό. Όπου σε αυτή την περίπτωση, ο περιοδικός δεκαδικός αριθμός με τι είναι ίσως, είναι ίσως με 7,4561. Και βλέπουμε ότι σε αυτή την περίπτωση δεν επαναλαμβάνονται όλα τα δεκαδικά ψηφία αυτού εδώ του αριθμού. Επαναλαμβάνονται μόνο τα τρία τελευταία. Βλέπουμε εδώ ότι η παύλα είναι πάνω από το 5, το 6 και το 1. Το 4 δεν επαναλαμβάνεται, παιδιά. Εδώ πέρα λοιπόν θα δούμε ότι θα μας παιδέψει περισσότερο για να βρούμε την κλασματική μορφή του αριθμού αυτού. Για να δούμε εμείς αρχικά τι θα κάναμε. Θα θέταμε χ να είναι ίσο με τον δεκαδικό αυτόν περιοδικό αριθμό. Να είναι ίσο δηλαδή με 7,4561, 561 κτλ. Έτσι. Εάν εμείς τώρα πάμε και πολλαπλασιάσουμε με 10, τι θα μας μείνει εδώ, παιδιά? 10 επί χ να είναι ίσο με 74,561 κτλ. Και τι καταφέραμε έτσι, παιδιά? Καταφέραμε τώρα στον δεκαδικό αριθμό που πήραμε, το 74,561, να έχουμε ότι όλα του τα δεκαδικά ψηφία επαναλαμβάνονται. Το 561 επαναλαμβάνεται συνεχώς. Και 561 είναι τα δεκαδικά ψηφία του αριθμού αυτού, του 74,561561 που επαναλαμβάνονται. Ενώ εδώ είχαμε το τεσσαράκι, το οποίο δεν ήταν μέσα σε αυτή την επανάληψη, έτσι, δεν ήταν μέσα σε αυτή την περιοδικότητα. Τώρα που ξέρουμε ότι έχουμε έναν αριθμό, αυτόν εδώ, το 74,561, έτσι, είναι σαν να έχουμε τον περιοδικό δεκαδικό αριθμό 74,561 με μία πάφαλα από πάνω. Μπορούμε, σύμφωνα με όλα όσα είπαμε προηγουμένως, να βρούμε την κλασματική του μορφή? Μα και βέβαια μπορούμε. Θα ακολουθήσουμε την ίδια τακτική που ακολουθήσαμε προηγουμένως. Εδώ είχαμε δύο δεκαδικά ψηφία να επαναλαμβάνονται. Τι κάναμε? Πολλαπλασιάσαμε με 100. Εδώ έχουμε τρία δεκαδικά ψηφία να επαναλαμβάνονται. Θα πολλαπλασιάσουμε με 1000. Και θα πολλαπλασιάσουμε και πρώτο και δεύτερο μέλος με 1000, έτσι. Άρα, τι θα έχουμε? 1000 επί 10, δηλαδή 10.000 χ. Έτσι, πολλαπλασιάζω με 1000, ας το γράψουμε εδώ με πρασινάκι για να φαίνεται, πολλαπλασιάζω με 1000, γιατί είπαμε ότι 3 είναι τα ψηφία τα οποία επαναλαμβάνονται. Σε ποιο πράγμα? Σε αυτόν εδώ τον αριθμό τώρα, έτσι. Για να μπορέσω να ακολουθήσω τη μεθοδολογία που ακολούθησα προηγουμένως, θα πρέπει όλα τα δεκαδικά ψηφία που έχει ο αριθμός μου, ο δεκαδικός αυτός αριθμός, να επαναλαμβάνονται. Άρα, σύμφωνα με αυτό τι κάνω, πολλαπλασιάζω με 1000, όπως εδώ πολλαπλασίασα με 100 και στην προηγούμενη με 10, έτσι. Και τι παίρνω? 10.000 χ να είναι ίσο με... Αυτή η υποδιαστολή θα κινηθεί πόσες θέσεις? Πολλαπλασιάζω με 1000. 3 θέσεις προς τα δεξιά. Άρα εδώ θα έχω 561 και μετά το κόμμα. 74 λοιπόν 1561 και συνεχίζω. 561, 561. Και τώρα λοιπόν από εδώ εγώ μπορώ να πάρω το ζητούμενο. Μπορώ αυτόν τον αριθμό τον οποίο δημιούργησα, ο οποίος όπως βλέπω έχει ως δεκαδικό του κομμάτι το 561-561, τους αριθμούς δηλαδή που επαναλαμβάνονται, μπορώ εγώ να σπάσω αυτόν τον αριθμό σε έναν ακέραιο αριθμό και έναν δεκαδικό, όπου ο ένας είναι το 74,561 περιοδικό. Μπορώ. Τι θα πάρω? 10.000 χ να είναι ίσο, εάν τώρα εγώ πάρω από αυτόν εδώ τον αριθμό και αφαιρέσω αυτόν εδώ, τι θα μου μείνει, παιδιά? Θα μου μείνει ο αριθμός 74.000, θα μου μείνει ο αριθμός 74.487. Άρα λοιπόν, αυτός πώς προκύπτει? Εάν πάρω 74.487 συν 74,561, 561. Καταφέρνω λοιπόν και δημιουργώ με ένα άθροισμα έναν ακέραιο αριθμό και τον περιοδικό αριθμό που έχω.
που στη συγκεκριμένη περίπτωση είπαμε για να κάνω αυτή τη διαδικασία, δεν παίρνω τον αρχικό μου, γιατί δεν έχουμε επανάληψη όλων των δεκαδικών αριθμών, αλλά παίρνω αυτόν εδώ και δουλεύω. Απλά γνωρίζω ότι αυτός είναι ίσως με 10 επιχεί. Άρα λοιπόν εδώ τι θα προκύψει, παιδιά. Θα έχω 10.000 χ να είναι ίσο με 74.487 συν το 74,561561 κτλ. Δηλαδή συν 10 επί χ. Άρα λοιπόν από εδώ θα έχω 10.000 χ μείον 10 χ να είναι ίσο με 74.487. Από εδώ λοιπόν θα μου μείνει 9.990 χ να είναι ίσο με 74.487. Δηλαδή το χ που ψάχνω είναι ίσο με 24.829 προς 3.330 εάν κάνω και την απλοποίηση. Το ξέρω, το συγκεκριμένο ερώτημα είναι αρκετά δύσκολο, πολύ δύσκολο κυρίως να το σκεφτείς, παιδιά, έτσι, με αρκετές πράξεις, αλλά ουσιαστικά η μεθοδολογία μας είναι η ίδια. Εάν εγώ έχω έναν αριθμό, όπως είναι εδώ, το 2,8, όπου έχουμε ότι επαναλαμβάνεται συνεχώς ένα ψηφίο, εδώ που είναι το οχταράκι, θέτω τον περιοδικό αριθμό ίσο με χ και μετά πολλαπλασιάζω με 10 για να μου προκύψει στο δεύτερο μέλος ένας αριθμός που αν τον σπάσω θα πάρω έναν ακέραιο αριθμό και τον περιοδικό αριθμό που είχα. Όταν μετά στο επόμενο ερώτημα έχω έναν περιοδικό αριθμό πάλι που τα δεκαδικά του ψηφία επαναλαμβάνονται και αυτά τα δεκαδικά ψηφία είναι 2, όπως εδώ που είναι το 83, αντί να πολλαπλασιάσω με 10, πολλαπλασιάζω με 100, έτσι προφανώς. Πολλαπλασιάζω με 100 έτσι ώστε στον αριθμό που μου προκύψει να έχω ως δεκαδικά ψηφία αυτά τα ψηφία που επαναλαμβάνονται, 83, 83 κτλ. Έτσι παιδιά, άρα σπάζοντας αυτό τον αριθμό σε 2, σε έναν ακέραιο και στον αρχικό που είχα τον περιοδικό, μπορώ να βρω την κλασματική του αυτή μορφή. Αντίστοιχα έγινε και στο ερώτημα δέλτα, η ίδια ακριβώς διαδικασία. Μόνο που εδώ, επειδή είχα έναν αριθμό, ο οποίος τα ψηφία τα οποία επαναλαμβάνονται είναι 3, αλλά δεν είναι όλα τα δεκαδικά ψηφία μπροστά, είχα και ένα τεσσαράκι, παιδιά. Θα πρέπει εγώ να το διώξω αυτό το 4. Πολλαπλασιάζω λοιπόν τον αριθμό με 10 επί χ και μου προκύπτει μετά ο αριθμός 74,561561. Ένας δηλαδή δεκαδικός αριθμός όπου όλα του τα ψηφία όπως βλέπω επαναλαμβάνονται. Έχει μια περιοδικότητα σε 3 δεκαδικά ψηφία. Τον οποίο θα πρέπει εγώ να πολλαπλασιάσω αφού επαναλαμβάνονται 3 ψηφία με 1000 έτσι ώστε να κάνω την διαδικασία που έκανα και προηγουμένως. Να φτάσω σε έναν αριθμό, τον οποίο αν τον σπάσω σε έναν ακέραιο αριθμό και στον αρχικό που έχω, τον περιοδικό αρχικό που έχω, θα μου δώσει αποτέλεσμα εδώ τι 10 χ και συνεπώς λύνοντας την εξίσωση αυτή θα βρω το ζητούμενο κλάσμα. Μεγάλη προσοχή όμως εδώ, επειδή έχω εδώ ένα τεσάρι το οποίο δεν συμμετέχει στην ανακύκλωση, στην περιοδικότητα των δεκαδικών ψηφίων του αριθμού αυτού, θα πρέπει πρώτα αυτόν τον αριθμό να τον μετατρέψω σε έναν αριθμό στον οποίο ξέρω εγώ να δουλεύω. Άρα λοιπόν, συνεπώς παιδιά, εάν έχω έναν δεκαδικό αριθμό, ανάλογα με την περιοδικότητα των δεκαδικών του ψηφίων που επαναλαμβάνονται, πολλαπλασιάζω εγώ, εδώ που έχω 2 με 100, εδώ που έχω 3 με 1000 και στην προηγούμενη που έχω 1 με 10, έτσι ώστε να μου προκύψει ένας αριθμός τον οποίο τον σπάω στα 2 και λύνω πολύ εύκολα την εξίσωση αυτή. Μεγάλη προσοχή λοιπόν εδώ, θα πρέπει το δύσκολο θα έλεγα κομμάτι είναι να σκεφτούμε να κάνουμε αυτήν εδώ την μετατροπή. Εάν φτάσουμε εδώ, μετά πολύ εύκολα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον δεκαδικό αριθμό 74,561561 κτλ. Και τώρα στο τελευταίο ερώτημα, ποιος αριθμός μας δίνεται, παιδιά? Στο τελευταίο ερώτημα μας δίνεται ο αριθμός 15,399, όπου το 9, τα εννιαράκια μας εδώ, τα 99, επαναλαμβάνεται συνεχώς. Τώρα, αυτό το ερώτημα μπορούμε να το λύσουμε ακριβώς όπως λύσαμε το προηγούμενο, όπως λύσαμε το ερώτημα δέλτα, δηλαδή πολλαπλασιάζοντας αρχικά επί 10,
Και βρίσκοντας έναν αριθμό ο οποίος έχει περιοδικότητα 2 δεκαδικά ψηφία το 99, αν πολλαπλασιάσω με το 10 τι θα πάρω, 10 χ είναι ίσο με 153,9999. Και κατόπιν πολλαπλασιάζω εδώ αφού επαναλαμβάνονται δύο ψηφία με το 100. Θα δείτε ότι θα προκύψει από εκεί, εάν το κάνουμε, δεν θα το κάνω τώρα αυτό, μπορείτε να το κάνετε σπίτι σας, θα προκύψει από εκεί ότι το χ είναι ίσο με 15.246 διά 990. Που αν πάμε εμείς και την κάνουμε αυτή τη διαίρεση, θα μας δώσει τον αριθμό όμως 15,4. Εδώ, παιδιά, επειδή τα ψηφία τα οποία επαναλαμβάνονται είναι τα εννιαράκια, μπορούμε εμείς εδώ, για να γλιτώσουμε από τις πράξεις, για να γλιτώσουμε από τη μεθοδολογία που γράψαμε προηγουμένως, να πάμε και να πούμε ότι αυτός ο αριθμός, με τι είναι ίσως, παιδιά, αφού εδώ έχουμε 9, 9, 9, 9, 9, 9, μπορούμε να τον γράψουμε ως 15,4 και να ξεγενιάσουμε. Και αυτό το 15,4, πολύ εύκολα σαν κλάσμα που γράφεται, είναι 154 δέκατα, έτσι, έως δεκαδικό κλάσμα, και αν κάνουμε την απλοποίηση, διαιρέσουμε δηλαδή αριθμητή και παρονομαστή με το 2, θα μας δώσει το κλάσμα 77 πέμπτα. Θα δούμε λοιπόν ότι είτε πάμε εμείς κατευθείαν και γράψουμε, προσεγγίσουμε τον αριθμό αυτόν στον 15,4, γιατί τα επόμενα ψηφία του είναι τα εννιάρια, έτσι, γι' αυτό μπορούμε και το κάνουμε αυτό. Είμαστε 9, 9, 9, 9, 9, άρα μπορούμε πολύ εύκολα να κλείσουμε τον αριθμό αυτόν στον πρώτο δεκαδικό του ψηφίου, να στρογγυλοποιήσουμε ως προς το πρώτο δεκαδικό ψηφίο και να τον γράψουμε ως 15,4, που από εκεί και πέρα, γράφοντας έναν τέτοιο δεκαδικό ως κλάσμα, είναι πράγμα το οποίο πολύ εύκολο. Μετατρέπουμε τον δεκαδικό σε δεκαδικό κλάσμα και από εκεί και πέρα, εάν δούμε, κάνουμε και τις αντίστοιχες απλοποιήσεις. Θα δείτε ότι πηγαίνοντας και με τον άλλον τρόπο που σας είπα, με τον τρόπο του ρωτήματος Δέλτα, πάλι θα καταλήξετε σε αυτό εδώ το κλάσμα, το οποίο απλοποιώντας το θα μας δώσει 77 πέμπτα, έτσι, γιατί η διαίρεση αυτή μας δίνει 15,4. Γι' αυτό λοιπόν ας πάμε το ερώτημα ε με έναν πιο εύκολο τρόπο και ας γράψουμε τον αριθμό αυτόν στον οποίο έχουμε την περιοδικότητα ως προς το 99, τον στρογγυλοποιούμε και τον γράφουμε ως 15,4. Αυτή λοιπόν είναι η μεθοδολογία, αυτός είναι ο τρόπος του να μετατρέπουμε σε κλασματική μορφή περιοδικούς δεκαδικούς αριθμούς. Είναι λίγο δύσκολη, θέλει λίγο σκέψη, θέλει μάλλον λίγη εξυπνάδα, αλλά ουσιαστικά είπαμε δεν κάνουμε κάτι. Εάν δούμε έναν αριθμό περιοδικό δεκαδικό που όλα τα δεκαδικά ψηφία όμως επαναλαμβάνονται, εάν έχει 1 και επαναλαμβάνεται, πολλαπλασιάζουμε με 10. Εάν έχει 2 και επαναλαμβάνονται με 100. Εδώ αν έχει 3 και επαναλαμβάνονται με 1000. Και από εκεί και πέρα, τι κάνουμε, σπάμε τον αριθμό που βρίσκουμε εδώ και λύνουμε πολύ εύκολα την εξίσωση. Και αν ο αριθμός μας έχει δεκαδικά ψηφία τα οποία δεν επαναλαμβάνονται όλα, πάμε και τον φτιάχνουμε, τον ζητούμενο δεκαδικό περιοδικό αριθμό, τον οποίο μπορούμε εμείς να φέρουμε με αυτή τη μεθοδολογία της άσκησης 2 σε κλασματική μορφή.